Η φετινή 25η Μαρτίου δεν θυμίζει με τίποτα τις προηγούμενες επετείους. Οι δρόμοι είναι άδειοι εξαιτίας των επιβεβλημένων μέτρων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω του κορονοϊού. Οι συνθήκες με τα μέτρα για τον κορονοϊό ματέωσαν τις παρελάσεις και η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου κάλεσε τις αρχές και τους πολίτες να αναρτήσουν σε όλες τις υπηρεσίες και στα μπαλκόνια των κατοικιών τους την ελληνική σημαία. Ματαιώθηκαν επίσης όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις και οι δοξολογίες στους ιερούς ναούς. Στις 11 το πρωί κατέφθασε στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, όπου και κατέθεσαν στεφάνι σε μια λιτή τελετή. Παράλληλα, την ίδια ώρα σημάναν πανηγυρικά οι καμπάνες, ενώ στον ουρανό πέταξαν αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου, διπλής γιορτής, βρέθηκε στην καρδιά του κορονοϊού και όπως ήταν φυσικό, τα περιοριστικά μέτρα ματέωσαν όλες τις εκδηλώσεις. Στη σημερινή δύσκολη εποχή που δοκιμάζει την πατρίδα μας, τα διδάγματα από τον αγώνα των προγόνων μας είναι περισσότερο επίκαιρα παρά ποτέ. Η ομόνοια, η σύμπνοια, η αγωνιστικότητα και η καρτερία θα μας βγάλουν νικητές και από αυτόν τον πόλεμο απέναντι στο σύγχρονο άρωτο εχθρό που πλήττει την πατρίδα μας. Ταυτόχρονα, οι προσευχές μας απευθύνονται προς τη Θεοτόκο που θα μας δώσει τη δύναμη να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες. Στη δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα μας και εφόσον το κράτος κεντρικά και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν επετειακές εκδηλώσεις, ας αποδώσουμε τιμή στους ήρωες της εθνικερσίας, ο καθένας ξεχωριστά αλλά ενωμένοι, προσαρμοσμένοι σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. Ας γεμίσουμε καλανόλευκες στον ορίζοντα και ας αποδείξουμε ότι ακόμα και σε καιρούς δοκιμασίας και αναγκαίου αυτοπεριορισμού διατηρούμε υψηλό φρόνημα και τιμούμε αυτούς που αψήφισαν συσχετισμούς, πιθανότητες, τη λογική, το θάνατο, δίνοντας έναν αγώνα χωρίς προηγούμενο για την ίδια τους τη ζωή, δίχως δισταγμό για την ελευθερία της Ελλάδας.